Καλημέρα. Σήμερα βρισκόμαστε στη Βενετία, στη πλατεία του Αγίου Μάρκου, Πιάτσα Σαν Μάρκο. Βρισκόμαστε μπροστά από το Καμπανίλε, ένα από τα μνημεία σύμβολα της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας, σε μια ιστορική στιγμή όπου ξεκινούν να το διορθώνουν. Βλέπετε εδώ τους εργάτες οι οποίοι ανεβαίνουν για να διορθώσουν ένα σπασμένο κομμάτι. Στις 23 του Απρίλη το 1745 ένας κεραυνός χτύπησε το Καμπανίλε με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ρογμές και να σπάσει κομμάτι από το κτίριο. Έτσι η σκηνή αυτή που μας απεικονίζει τόσο όμορφα ο Καναλέτο είναι η στιγμή που ξεκινούν οι εργασίες για να ανοικοδομήσουν το κτίριο. Ο Giovanni Antonio Canal, ο Καναλέτο, όπως είναι πιο γνωστός, ήταν ένας Βενετσιάνος ζωγράφος που κυρίως ετοίμαζε και δημιουργούσε έργα με τοπία της Βενετίας. Με τη βοήθεια της κάμερα obscura μπορούσε να απεικονίσει όσο πιο σωστά και σε αναλογία και σε ύφος τα μνημεία της πόλης. Τα έργα του κυρίως τα αγόραζαν Άγγλοι περιηγητές που έφταναν στην πόλη κατά καιρούς. Το 1746 ο Καναλέτο αποφάσισε να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να βρει τους πελάτες του στη χώρα τους. Έτσι ένα μεγάλο έργο, ένα μεγάλο μέρος των έργων του παράγεται στην Αγγλία. Στο έργο αυτό που φαίνεται η ανοικοδόμηση του Καμπανίλε, ο Καναλέτο μας δίνει μας παρουσιάζει την Πιάτσα Σαν Μάρκο και στοιχεία από την εποχή ακριβώς που χτυπήθηκε το Καμπανίλε από τον κεραυνό. Εδώ που είναι το ορολόγιο, ο πύργος με το ρολόι, αν κάποιος επισκεφτεί τη Βενετία σήμερα θα δει το κτίριο πολύ διαφορετικό, πολύ πιο ψηλό και με μια διαφορετική δομή το ρολόι. Στη συγκεκριμένη σκηνή που παρουσιάζει ο Καναλέτο, όλες αυτές οι εργασίες για να μεγαλώσει το κτίριο τώρα το ορολόγιο δεν είχαν καν αρχίσει. Γιατί μου αρέσει αυτό το έργο? Γιατί σε αυτό το έργο υπάρχει και η Κύπρος, η πατρίδα μου. Η Βενετία το 1489 καταφέρνει να αναλάβει τη διοίκηση της Κύπρου. Η Κατερίνα Κορνάρα, η τελευταία βασίλισσα του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Κύπρου των Λουζινιανών, παραδίδει το στέμμα της Βενετίας στο Δόγι και αρχίζει μια νέα περίοδος για την Κύπρο. Οχυρώνονται οι πόλεις, η Λευκωσία αποκτά τα μεγάλα μεσαιωνικά της τείχη σχεδιασμένα από τον Τζούλιο Σαβωνιάνο, που είναι ίσως το πρότυπο για τα τείχη και τις οχυρωματικές πόλεις που ακολούθησαν αργότερα στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά για τη Βενετία η Κύπρος ήταν ένα από τα τρία πετράδια στην κορώνα της. Και αυτό φαίνεται στους τρεις ιστούς που βλέπετε εδώ στο κέντρο της πλατείας του Αγίου Μάρκου. Οι τρεις ιστοί είναι τα τρία πετράδια. Είναι η Κρήτη, η Δαλματία και στο κέντρο η Κύπρος. Και γι' αυτό ο πίνακας αυτός είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε μένα, γιατί ένας πίνακας του 18ου αιώνα εξακολουθεί να αναφέρει ένα ιστορικό γεγονός που έγινε δύο αιώνες προηγουμένως.